φύση και το θέατρο έχουν μια άμεση σχέση. Μια σχέση εσωτερική. Μια σχέση η οποία είναι και λίγο ακαθόριστη. Αλλά είναι επί της πράγμας, μια πολύ βαθιά σχέση. Να πούμε ότι τους αρχαίους τραγικούς, πώς τους φωνάζουν, ποιητές. Αλλά για αυτή την άποψη, είμαστε τυχεροί που το θέατρο σήμερα εδώ μας καλοδέχτηκε. Ευχαριστούμε Κώστα, Τίνα, πώς μας πούνε. Σας ευχαριστούμε, έτσι πρέπει να γίνεται. Το βιβλιοπωλείο πουλάει η βιβλία. Η διαπραγμάτευση είναι τελείως άλλη, ενός πονήματος. Ένα καλέστε το εξαιρετικό βιβλίο. Συγχαρητήρια σε όσους συνεργάστηκαν και το παρέδωσαν, διότι υπάρχει τούτο το πολύ απλό. Τα τελευταία πολλά χρόνια υπάρχει μια κακοτεχνία και μια μουντζούρα και μια δυστυχώς κακογουστιά σε πάρα πολλά πράγματα. Αν πούμε ότι αυτό είναι όμορφο, τι θα πει, τι είναι όμορφο, για Θάνο, δεν ξέρει κανένας. Για όμορφο, τι είναι όμορφο, τι είναι όμορφια. Ενώ μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό που είναι άσχημο, έφυγε μέρα. Μπορούμε να περιγράψουμε το kitsch, αλλά δεν μπορούμε να περιγράψουμε την ομορφιά. Τουλάχιστον με τον τρόπο που είχε από την αρχαία, από την χρυσή ελληνιστική εποχή. Η αφήγηση λοιπόν, για να μην σας κουράζω, χειρόγραφα, γιατί ζήτησα από τη Βίκη να μου τα γράψει. Εγώ δεν ξέρω να γράφω. Αρνήθηκε οπότε. Χειρόγραφα. Η αφήγηση λοιπόν, άραγε το ποίημα, αν θεωρήσουμε ότι και αυτό είναι μια αφήγηση, οφείλει να φτιάχνει κόσμους. Κόσμους δικούς του. Κόσμους εσωτερικούς. Κόσμους που τους κατασκευάζει ο ποιητής. Ακόμα και αναπαραστώντας με ρεαλιστικό τρόπο καθημερινά γεγονότα, η φαντασία φτιάχνει κόσμους που δεν υπάρχουν. Φτιάχνει όμως κόσμους σε νόμιμες ιστορίες. Εδώ θα μπορούσε κανείς να ανατρέξει και στο μεγάλο κλασικό ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Με τον τρόπο που το έχουμε όλοι, με έναν τρόπο ψηλαφίσει και διαβάσει. Η λειτουργία λοιπόν αυτού του φανταστικού οφείλει να είναι η λειτουργία του κάθε δημιουργού. Ο ποιητικός κόσμος εξορίζει τις σκιές, τις αμφιβολίες. Τα γνωστά δημιουργήματα, δηλαδή η φαντασία, διεκδικεί μια επαναφορά του κόσμου. Δηλαδή, στην ουσία, όπως λέει και ο σπουδαίος ποιητής, μια επαναθεμελίωση. Αυτό που λέμε, πάμε να ξαναδούμε αυτά που γίνηκαν παλιά, αλλά να τα φωτίσουμε με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη γωνιά. Στον κόσμο λοιπόν αυτόν, σε έναν κόσμο που συνυπάρχουν τα αντίθετα, τα ετερόκλητα, οι αμφισβητήσεις και οι αγωνίες, η ουσία του ποιητικού λόγου, αυτού του μεγάλου ταξιδιού, είναι η ύπαρξή μας. Και έτσι κι αλλιώς, αυτό το μυστήριο της ύπαρξής μας παραμένει αναπόδετο. Άθεοι, μαρξιστές, χριστιανόπληκτοι, άλλες θρησκείες, εδώτερες θρησκείες, μικρές, μεγάλες, όλοι έχουν βρει την αλήθεια. Στην ουσία, ποια αλήθεια. Καμία αλήθεια και κανείς δεν μπόρεσε να βρει την αλήθεια. Όσο αναφέρεται και ακραίο, θεωρώ Θάνο ότι αυτός που μυρίστηκε περισσότερο την αλήθεια, κατά μία έννοια, αυτής της μεγάλης ύπαρξης, είναι ο ποιητής, είναι οι ποιητές. Είναι και ο Θεός έρωτας, τον οποίο κατασκευάσαν οι ποιητές. Και γι' αυτόν κανείς δεν μπορεί να μιλήσει, όπως σας είπα νωρίτερα και για την ομορφιά. Και για τον έρωτα, αν ρωτήσουμε τι είναι, όλοι θα απαντήσουν για τις σχέσεις. Πάντως αυτό καθ' αυτό είναι ένα άλλο γεγονός, μάλλον που δεν αναλύεται. Ο χώρος λοιπόν και ο χρόνος, η χορογραφία των ρυθμών, η αναζήτηση και η καταγραφή του εφήμερου, του αρχαίγωνου, του στιγμαίου και, και η καταγραφή του διαρκούς, τα μεγάλα ανθρώπινα αισθήματα, τα όνειρα, τα πάθη, οι ανασχηματισμοί, οι φαντασιώσεις, οι αιμονές, οι κρυφές και φανερές επιθυμίες, οι μικρές και μεγάλες υπερβάσεις, τα όνειρα και τόσα πολλά άλλα πράγματα συνθέτουν τις σπουδαίες ανθρώπινες περιπέτειες. Συνθέτουν το πρώτο υλικό των ποιητών μας, Ελλήνων και ξένων, των ποιητών. Συνθέτουν το υλικό της ποιήσης. Η Μάγδα Παπαδημητρίου μιλάει για το περιβάλλον, την ανισότητα των φύλων, την ανισότητα των γενεών, των ανθρώπων, των χρωμάτων, των καταγωγών. Ένα σπουδαίο, τον τελευταίο καιρό, ένα σπουδαίο ζήτημα που η επαναφορά του είναι αυτή που μας αφήνει ακίνητος.
μπροστά σε όλο αυτό που γίνεται, μπροστά σε αυτή την καταγραφή των τόσο τεράστιων ιστορικών γεγονότων, δυστυχώς σηκώσαν τα χέρια οι πολιτικοί και μιλούν μόνο οι ποιητές. Οι πολιτικοί τι κάνουν, τι είπανε, πόλεμος. Πολλά τάξ, πολλές σφαίρες, πολλές έξυπνες βόμβες και τα καλέντε. Αχ, παθάνουν και λίγοι άνθρωποι, ας τους κάψουμε εκεί που είναι και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τα ποίηματα του καιρού μας είναι αυτά που καταγράφουν τον χρόνο. Φωτεινά είναι αυτά που συνδέουν την πρώτη ματιά με την ανάγνωση. Είναι αυτά που κυρίως ποίηματα που μιλάνε με θάρρος. Αυτό κάνει το Παπαδημητρίου. Είναι ποίηματα μικρά, μικρής φόρμας, με θάρρος υπομένα. Ποίηματα μικρής φόρμας που τα περισσότερα, έτσι κάνει και το μυθιστόρημα στην ουσία, που μιλάει απευθείας στην ψυχή. Αλλά στη συνέχεια πρέπει κανείς να αναστοχαστεί, να το ξαναδεί. Είναι και σαν το τραγούδι που λέμε, να τα δημοραίω είναι να το ξανακούσω, ωραία φωνή, κάτι μου κάνει. Δεν είναι θάνο όπως είναι το φαγητό, λες, παιδί μου έχει πολύ πιπέρι, έχει πολύ αλάτι. Ναι, ναι, η ποιήση είναι αλλιώς, το μυθιστόρημα είναι αλλιώς, το θέατρο είναι αλλιώς. Οι αλήθειες, αυτές που τάχα τις ψάχνουν, οι πολιτικοί, είναι αλλιώς. Η αλήθεια που ψάχνουν, το μεγάλο δημιούργημα, το θέατρο, η ποιήση, η μουσική, το μυθιστόρημα και βεβαίως ο μεγάλος αναστοχασμός των χρωμάτων, δηλαδή των εικαστικών, είναι αλλιώς. Αν ρωτήσανε τον Πικάσο, γιατί το έκανες αυτό έτσι, η απάντηση, η φύση δεν κάνει ποτέ λάθος. Άρα και παραδοχόταν αυτός ο σπουδαίος μεγάλος ιδιοφυής ζωγράφος, ότι μόνο αυτός έκανε λάθος. Σπουδαίο να το ακούσει από τέτοιους μεγάλους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από όλους εμάς τα ξέρουν λίγο καλύτερα από τους άλλους. Πηγαίνει στον καθενέ και λέει, εσύ άφησε με εμένα μία εβδομάδα να γίνω εγώ υπουργός οικονομικών, διότι τα έκανε λάθος ο Τσακαλώτος. Δεν το ρωτάς. Ωραία, σπούδασες οικονομία. Όχι, ρε σου λέει. Όχι. Δημοτικό έβαλα. Αλλά έβαλα το Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου. Αυτή είναι η μαλακία των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ηρωνίες, αυτή η πτώση των πραγμάτων, ο έρωτας, οι διαμαρτυρίες, αλλά όλες σε νυφάλιο τόνο, μας δίνει αυτή τη διαδικασία της τρυφεράδας, η Μάρθα Παπαδημητρίου. Αυτές οι διαδρομές στον ιστορικό χρόνο, αυτές οι διαδρομές στις κοινωνικές καταστάσεις. Διαφαίνεται έτσι πίσω από αυτά τα μικρά στιχάκια της Μάρθας, αυτή η ασφάλεια της γλώσσας, η ασφάλεια της λέξης. Διότι μιλάνε για την γλώσσα στους ποιητές, ακόμα και στους μεγάλους πρωτομάστορες της ελληνικής ποιήσης, κλασικούς και παλαιότερους, αλλά στην ουσία, λένε οι τελευταίοι μεγάλοι δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί κατά μία έννοια, εν πάση περιπτώσει, ότι το σωστό είναι να μιλήσουμε για τη λέξη. Αυτό Κώστα το συναντούμε πολύ καλά στο δημοτικό ποίημα. Το δημοτικό ποίημα είναι μια μεγάλη φόρμα φτιαγμένη από λέξεις, λέξεις, λέξεις. Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη. Την κόρη, την πεντάμορφη. Αυτό περίπου καλή Μάρθα από τον Δημητρίου φτιάχνει μέσα από αυτήν την συλλεκτικότητα των λέξεων, φτιάχνει τα δικά της στιχάκια, φτιάχνει τους δικούς της διαδρόμους προσέγγισης, φτιάχνει το δικό της σύμπαν. Θα ήταν πολύ ωραίο μετά από χρόνια να είμαστε εδώ και να ξανακουβεντιάσουμε την συνέχεια των ποιημάτων της, την συνέχεια για να δούμε πώς κανείς δημιουργός σιγά σιγά μεστώνει. Να ρωτήσετε τον Μυστακίδη, ρωτήστε τους ηθοποιούς, τι να, πώς ήταν πριν από 5 χρόνια ο ρόλος σου και η προσέγγιση και πώς είναι τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη σχέση του δημιουργού με αυτό που καταπιάνεται. Πώς αυτός ο μεστός φωτεινός διάδρομος μέσα μας κάνει μία στιγμούλα να βγει προς τα έξω και γίνεται ένα θαύμα. Τις περισσότερες φορές το προσπαθούμε χρόνια και ποτέ, μα ποτέ δεν υπάρχουν θαύματα. Ένα μεγάλη δάσκαλη του θεάτρου, ο Κουν και πολλοί άλλοι, ότι χωρίς μαγεία όλα είναι άχρηστα. Ιδανικός μας σκοπός είναι να φτάσουμε σε κάποια ποίηση η οποία θα πραγματώνεται ποιητικά με ό,τι πιστεύουμε ότι υπάρχει γύρω μας αυτό που προσπαθεί να κάνει η Μάρθα. Αν δεν έχουμε επαφή με την ποίηση, αν δεν μενοδηγαίνουμε ελεύθερα μέσα στους διάφορους κόσμους της ποιητικής δημιουργίας, αυτής της δημιουργίας που κατασκευάζουν οι ποιητές, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε
το βαθύτερο ένιγμα της ποίησης, το βαθύτερο ένιγμα των ποιητών. Διότι όλοι θεωρούμε ότι αν ρωτήσεις κάποιον από τους δημιουργούς, είναι πολύ εύκολο να σου απαντήσει ότι γι' αυτό το λόγο το έκανα, από εκεί άντυψα κάτι και αυτό είναι η ένταση. Έχετε ακούσει όλοι και όλες αυτή την ηλίθια ερώτηση. Από πού αντλήσει την έμπνευση? Και σου έρχεται αυτή η απάντηση στην αργό, να μην την πω τώρα. Διότι δεν υπάρχει. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου, πρέπει πρώτα για να μπορεί να σεβαστείς τον άλλον. Δεν μπορεί να λες που έχει καταγωγή. Πού αντλείς την έμπνευσή σου? Μα τώρα δεν είναι σοβαρό αυτό, αλλά όλοι αυτοί διατείνονται ότι είναι σοβαροί. Τελειώνοντας θέλω να πω αυτό, γιατί να μην σας κουράσω κιόλας και αρχίζετε να μιλήσετε. Τέχνη χωρίς ταυτότητα δεν έχει καμία τύχη. Δεν έχει καμία τύχη επιβίωσης. Ό,τι σώθηκε στις μεγάλες περιοχές παγκόσμια, το πω έτσι, έχει να κάνει μόνο με την ταυτότητα αυτού του παράγει. Έτσι έγινε στην Ελλάδα, έτσι γίνεται δίπλα, έτσι γίνεται παγκόσμια, έτσι θα συνεχίσει να γίνεται. Όλα ότι είναι ίδια και όλα ότι είναι παγκόσμια, ούτε ισχύει, ούτε θα μπορέσει ευτυχώς να νικήσει όλες αυτές τις μικρές ιδιαιτερότητες των λαών. Υπάρχουν ερμηνείες καλλιτεχνικών έργων, έτσι λοιπόν και ερμηνείες των ποιημάτων, που είναι πράγματι ιδιοφυείς. Έτσι εξιχνιάζονται, αν θα μπορούσε να πει κανείς, τα άδυτα κοιτάσματα της ενδοχώρας, αλλά συνάμα στοιχειοθετούν και τη δική τους αυτονομία. Μπορεί να ψάξεις, να μιλήσεις για τόσο πολλά πράγματα για την Παπαδημητρίου, αλλά βγαίνεις ένα ποίημα χώρια, ναι, μπορεί να το εντάξεις σε αυτήν εδώ τη συλλογή, αλλά πιστεύω ότι αυτόνομα και μόνο του μπορεί να φωτίσει κάτι της από αυτές τις σπουδαίες, μεγάλες αγωνίες που έχει μέσα της η Παπαδημητρίου. Η ποίηση λοιπόν απαγγέλλεται. Η ποίηση απαγγέλλεται και απευθύνεται στις αισθήσεις της ακοής και της όρασης. Η ποινιγμή ενός ποίηματος είναι το βασικό σώμα της ελεύθερης σκέψης του δημιουργού. Ελπίζω αυτή η σαφήνεια να είναι λίγη η δική μου σαφήνεια ή η αποσαφήνεια, ώστε να τονίζονται οι ταινιγμοί μου, να τονιστούν αυτές οι ενδότερες σκέψεις και οι ενδότεροι ταινιγμοί της Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστώ.